Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για την πίεση των ελαστικών μας και το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να ενημερώσω βέβαια ότι σε προηγούμενο βίντεο έχω μιλήσει για τα ελαστικά και για το τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί εδώ αριθμοί με τα γράμματα. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική η πίεση των ελαστικών. Είναι καλό να την ελέγχουμε μία φορά το μήνα τουλάχιστον. Πώς θα βρούμε ποια είναι η σωστή πίεση? Θα ελέγξουμε είτε το μάνιουαλ των οδηγιών του αυτοκινήτου, είτε θα βρούμε ένα αυτοκόλλητο. Εδώ εμένα το έχει στην κολόνα του οδηγού, το οποίο θα σας αναγράφει την πίεση. Μπορεί να το βρείτε βέβαια και στην τάπα βενζίνης, έτσι, του αυτοκινήτου. Να σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει εδώ. Όπως βλέπουμε, έχει αναλογία ανάλογα τη ζάντα, 17, 18, 19, με ένα 19 άρι ζάντα, και τα μπερ που πρέπει να βάλεις στις μπροστά και στους πίσω τροχούς. Βέβαια, όταν αυξάνονται οι επιβάτες ή έχουμε και επιπλέον φορτίο, πρέπει, όπως βλέπετε, να αλλάζουν και οι μπάρες του αέρα. Η πίεση των ελαστικών γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική? Καταρχήν, με χαμηλότερη πίεση ελαστικών είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα σε στροφές, δεν είναι τόσο σταθερό, και φυσικά όταν έχουμε τη σωστή πίεση στα ελαστικά μας, το αυτοκίνητο κάνει επιτάχυνση λίγο πολύ πιο γρήγορη, πιο σωστή και όπως πρέπει. Τώρα, το πώς να το ελέγχουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω πάρει αυτό εδώ πέρα από το eBay, 5 ευρώ νομίζω έκανε, το οποίο το βάζω, εδώ βλέπουμε έχει μια τρύπα, το βάζω κανονικά έτσι το ελαστικό, μία-μία προς μία τις ρόδες και ελέγχω τη σωστή πίεση. Δεν χρειάζεται να πάω στο βενζινάδικο, ούτε κάτι τέτοιο. Αν δω ότι έχει χάσει, θα πάω να βάλω τη σωστή πίεση στο βενζινάδικο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλειάκι, το έχω μαζί μου, 5 ευρώ έκανα από το eBay, πάρα πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά εγώ που έχω και 19 ριζάντες, είναι πολύ σωστό να τις προσέχω, ιδιαίτερα την πίεση να προσέχω βασικά των ελαστικών, διότι επειδή είναι και χαμηλό το προφίλ του ελαστικού, ξέρετε πόσο εύκολο θα είναι αν χάσει πίεση να καταστρέψω τη ζάντα μου. Αυτό εδώ είναι το εργαλειάκι. Επομένως, πάρα πολύ σημαντική η πίεση στα ελαστικά μας. Είναι λογικό, το αυτοκίνητο όταν κινείται, και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε και πάρα πολλές λακκούβες, πιέζεται το ελαστικό, το οποίο έχει μέσα αέρα. Και ο αέρας είναι πολύ λογικό να φεύγει. Επομένως, όσο περισσότερο κινείται το αυτοκίνητο και έχουμε και αυτές τις λακκούβες σε τέτοιους δρόμους, χάνεται αέρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κοιτάμε μια φορά το μήνα σίγουρα, για να έχουμε τη σωστή μας πίεση έτσι όπως πρέπει να είμαστε. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι μην ξεχνάμε ότι όταν θέλουμε να μετρήσουμε την πίεση των ελαστικών μας, τα ελαστικά πρέπει να είναι κρύα. Να μην έχουμε κάνει χιλιόμετρα, να μην το έχουμε παρκάρει στον ήλιο και έχει μείνει πολύ αρκετή ώρα. Γιατί αυτό θα δείξει στο ελαστικό ότι έχει παραπάνω πίεση από ό,τι είναι πραγματική. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ελέγχουμε όταν τα ελαστικά μας είναι κρύα. Το έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητο στο γκαράζ για αρκετές ώρες και τότε να πάμε κατευθείαν στο βενζινάδικο ή να το ελέγξω καλύτερα με αυτό μαραφέτη που είναι πολύ πιο σύντομο, καθώς δεν θα έχει κινηθεί καθόλου το αυτοκίνητο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ανεβάζω καθημερινά βίντεο, πείτε να δείτε όλα μου τα βίντεο. Αν έχετε κάποιες απορίες, βεβαίως σημειώστε κάτω στα σχόλια να το συζητήσουμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου.